Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, να τη συγχαρώ για το τόσο ενδιαφέρον και πλούσιο σε θεματολογία συνέδριο που οργάνωσε και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, τον κύριο Νεώστη, για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό συνέδριο. Πιστεύω ότι οι εξειδικευμένοι ομιλητές και η πλούσια θεματολογία του θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα που θα προωθούν και θα αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ασφάλειας των επικοινωνιών και των πληροφοριών στη σημερινή μας κοινωνία. Με βάση τα νέα δεδομένα, το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των απειλών και την ολική επαναδιαμόρφωση των πληροφοριακών υποδομών, αυτό που ανακύπτει σήμερα ως επιτακτική ανάγκη είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, όπως είπε και ο κύριος Νεώστης, το θέμα γνώσης και εμπειρία, όλων όσων εργάζονται στον κρίσιμο τομέα της προστασίας και ασφάλειας των επικοινωνιών και πληροφοριών και κατ' επέκταση στην προστασία της ίδιας της επιχειρησιακής λειτουργίας. Υπάρχουν καινούργιες τεχνολογίες, όπως το cloud, το mobility, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις γιατί επιτρέπουν οι διαδικασίες τους να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές. Όμως, αυτές οι ίδιες τεχνολογίες εγείρουν νέες προκλήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των κρίσιμων δεδομένων, των επιχειρησιακών δεδομένων και όχι μόνο αυτών. Κυρίες και κύριοι, στον κρίσιμο τομέα της διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και της προστασίας της ασφάλειας των πληροφοριών, δραστηριοποιείται και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, στην οποία πρόσφατα επιλέχθηκα ως πρόεδρος. Η ΑΔΑΕ ιδρύθηκε με το νόμο 3115 του 2003 σε εκτέλεση του άρθρου 19 του Συντάγματος του 2001 και αφού αντιμετώπισε ζητήματα θεσμικά και οργανωτικά που περιλαμβάνουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την οργάνωση, την εσωτερική της οργάνωση και τον εμπλουτισμό της με κατάλληλο προσωπικό, επικεντρώθηκε στην εξέταση πολιτικών ασφάλειας που υποβάλλουν οι πάροχοι και οι ελεγχόμενοι φορείς και στη διενέργεια ελέγχων με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον τηρούνται τα νόμιμα και οι διαδικασίες που προβλέπουν οι πολιτικές ασφάλειες. Ελέγχει τους παρόχους τόσο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και τις επιχειρήσεις των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ακόμα ελέγχει τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εφαρμογή του κανονισμού για την ακαιρεότητα των δικτύων και υπηρεσιών. Ελέγχει ακόμα και κρατικές υπηρεσίες για την τήρηση της διαδικασίας για την νόμιμη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όπου αυτό χρειάζεται και όπως οι νόμοι ορίζουν. Βασικό στόχος της ΑΔΑΕ μέσα από τη συνολική λειτουργία της είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας για την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών και την ασφάλεια των πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό προς το στόχο αυτό να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών, ακόμα οι χρήστες και οι συνδρομητές, αλλά και η ίδια η πολιτεία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΔΑΕ συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, στην Επιτροπή για την Κατάρτιση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας, σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και διεθνή συνέδρια και συμβουλευτικά όργανα, καθώς και στην Ομάδα για την Ασφάλεια Δικτύων Πληροφοριών του Διεθνούς Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών. Η ΑΔΑΕ, μέσα από την όλη δραστηριότητά της μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει τις δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία για να συνεχίσει να προσφέρει ακόμα σημαντικότερο έργο προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Για να μην σας κουράζω άλλο, εύχομαι καλή συνέχεια και επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν και στελέχη της ΑΔΑΕ και σίγουρα τα συμπεράσματά του και τα αποτελέσματά του θα είναι χρήσιμα για όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό, το πολύ σημαντικό αυτό τομέα και για την ΑΔΑΕ την ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ.